Ο Γιώργος Αγγελόπουλος, πρωταγωνιστής στο Τατουάζ, έτσι, αγαπημένος Ντάνος, θα κατέβει, λέει, στις εκλογές. Θα τον έχουμε και θα πολιτευτεί τα γόρια μας. Επειδή, όπως έχουμε καταλάβει, είναι πολύ τάλαντος τελικά ο Γιώργος Αγγελόπουλος και μετά το Pet Survivor και με την ηθοποιία, τώρα ακούγονται ψήθυροι ότι θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές, στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και να σου πω την αλήθεια, εγώ μίλησα με τον Περιφερειάρχη εκεί της Θεσσαλίας, τον κύριο Αγοραστό, και εντάξει, δεν μου το επιβεβαίωσε ακριβώς, αλλά κατάλαβα ότι ισχύει. Το έχουν κάνει πρόταση του Γιώργου Αγγελόπουλου να είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τον συνδυασμό του κυρίου Αγοραστού. Και εκτός από αυτό, ο Γιώργος είναι ανάρπαστος και στη Σκιάθο, θέλω να σου πω. Μα εγώ αυτό διότι... θα σκεφτόμουν, ότι θα τον δω, ας πούμε, στη Σκιάθο. Ναι, αλλά η Περιφέρεια είναι πάνω από τη Σκιάθο. Οπότε μπορεί να είναι λίγο η Σκιάθος για τον Γιώργο και να θέλει να πάει στην Περιφέρεια. Θα πει, να ξέρετε, μέσα από το παιχνίδι. Πρέπει να ασχοληθείς. Λοιπόν, στη Σκιάθο, όλοι θέλουν, επειδή έχουμε δημοτικές εκλογές τον ερχόμενο Μάιο, θέλουν να κατέβει ο Γιώργος Αγγελόπουλος υποψήφιος δήμαρχος της Σκιάθου. Ο Γιώργος, να σας πω, ότι το καλοβλέπει. Αλήθεια. Ναι, δεν έχει αποφασίσει ακόμη ναι ή όχι, αλλά το καλοβλέπει, το συζητάει και οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη. Οπότε μπορεί να δούμε και τον Γιώργο και στην πολιτική. Τουλάχιστον το ξέρουμε ποιος θα είναι ο πιο όμορφος δήμαρχος στην Ελλάδα. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο αδυναμία έχω στο Γιώργο Αγγελόπουλο, αλλά γιατί, κατά την προσωπική ταπεινή μου άποψη, ο πιο όμορφος δήμαρχος παραμένει ο Απόστολος Γκλέτσος. Τα κονταροχτυπηθούν και μοιάζουν λίγο έτσι αφαιρετικά. Έχουν αυτό το προφίλ. Είναι το προφίλ το έτσι το. Μέχρι να κατέβει ο Ντάνος, ο Απόστολος παραμένει ο πιο όμορφος δήμαρχος. Και την παρουσίαση του προγράμματος υπέρλαμπρος και πάρα πολύ όμορφος. Αυτό λέγαμε, ότι όσο μεγαλώνει ομορφαίνει. Ναι, βέβαια. Έτσι. Είναι αυτή η γενιά του 60 κάτι που, εντάξει, ο χρόνος... Δεν περνάει. Αχ, δεν θα πω άλλα. Λοιπόν...